Η καπνή από την έκρηξη παγιδευμένου οχήματος μπροστά από το αρχηγείο της Αιγυπτιακής Ασφάλειας στη Χερσόνησο του Σινέ ήταν ορατή πολλή ώρα μετά το συμβάν. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ το τετραόροφο κτίριο στην Αλτούρ υπέστη σημαντικές ζημιές. Το μπαράζ των αντικυβερνητικών ενεργειών συμπληρώθηκε από την επίθεση ενόπλων στην Περίπολο στην Ισμαηλίγια, στο κανάλι του Σουέζ, όπου σκοτώθηκαν 5 στρατιωτικοί. Στο Κάιρο, στόχος έγιναν οι εγκαταστάσεις δορυφορικής μετάδοσης της τηλεόρασης Nilesat, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Οι αρχές θεωρούν μεμονωμένο το περιστατικό, αφού η κατάσταση στην Αιγυπτιακή πρωτεύουσα είναι ήρεμη μετά τις ταραχές της Κυριακής. Ωστόσο, οι οπαδοί του ανατραπέντος Προέδρου Μοχάμεντ Μόρση κάλεσαν σε νέα διαδήλωση την ερχόμενη Παρασκευή παρά τα αιματηρά γεγονότα. Οι νεκροί σε ολόκληρη την Αίγυπτο έφτασαν τους 53. Περισσότεροι από 270 τραυματίστηκαν, ενώ τα συλληφθέντα μέλη των αδελφών μουσουλμάνων ξεπέρασαν τα 420.